Καλώς. Στο σχολείο ήσασταν καλή στη χημεία? Όχι, δεν νομίζω. Α, ναι. Όσοι ήσασταν θα θυμάστε ότι υδρογόνο δύο οξυγόνο μας κάνει νερό. Ο επιστήμονας που βραβεύουμε σήμερα κατάφερε να αποσπάσει το υδρογόνο από το νερό και να το μετατρέψει σε καύσιμο. Κατασκεύασε ένα όχημα το οποίο αντί να καίει βενζίνη και πετρέλαιο κινείται με νερό, με υδρογόνο. Με ένα ποτηράκι νερό το όχημα μπορεί να διανύσει γύρω στα 50 χιλιόμετρα. Έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον έχει βραβεύσει ο Bill Gates. Ας τον υποδεχτούμε. Έχοντας πάντοτε ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών, ίδρυσε πριν από 20 περίπου χρόνια τη βιομηχανική εταιρεία Tropical, η οποία έκτοτε έχει επινοήσει και κατασκευάσει περισσότερα από 100 προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και γνήσιας οικολογικής αντίληψης. Δικαιώνοντας τον τίτλο του πατέρα των τεχνολογιών υδρογόνου στην Ελλάδα, παρουσίασε μέσα στο 2009 ως ιδιοκτήτης αλλά και επικεφαλής της σχετικής ομάδας έρευνας της Tropical ένα όχημα το οποίο μπορεί να κινηθεί για 50 χιλιόμετρα μόνο με ένα ποτήρι νερό. Επιστήμονας της χρονιάς για το 2009, ο βραβευμένος μεταξύ άλλων από τον Bill Gates και τον SEV για την καινοτόμο προσφορά τους στις τεχνολογίες υδρογόνου και τις εφαρμογές τους, Γιώργος Λάγιος. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναγνώστες του στάτους για την τιμή που μου έκαναν να με βραβεύσουν. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και ιδίως τους ερευνητές σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια γιατί συνεργάστηκαν τόσα χρόνια μαζί μου για να αναπτύξουμε όλα αυτά τα καινοτόμα προϊόντα, τα προϊόντα του μέλλοντος, τα προϊόντα της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, τα οποία είναι έτοιμα να μπουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια. Επίσης, θέλω να ευχηθώ, τώρα που υπάρχει οικονομική κρίση, επειδή τουλάχιστον τα περισσότερα προϊόντα που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές φεύγουν στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να βρουν Έλληνες επενδυτές για να μπορέσουν να επενδύσουν πάνω σε αυτά, ότι είναι τώρα η ευκαιρία με το κράτος να συνεργαστεί με τους ερευνητές και όλα αυτά τα προϊόντα να μείνουν στην Ελλάδα και να παραχθούν από ελληνικά χέρια. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου και στους Έλληνες ερευνητές. Σας ευχαριστώ πολύ.